όταν πρόκειται να βοηθηθεί ένα θύμα ευνίδια καρδιακή ανακοπή, δεν είναι όλοι οι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτέ, AED ίδιοι. Ο AED DeFi 5 βοηθά του διασώστε με οδηγίε σε πραγματικό χρόνο και φιλικό προ το χρήστη. Ο Meditech DeFi 5S που συνιστάται από τους επαγγελματίες υγείας διαθέτει κουμπί παιδιατρικής λειτουργίας για τη μείωση της ισχύω στα παιδιά και την αποφυγή εγκαυμάτων στον καρδιακό μη. Οι ενδεικτικές λιχνίες LED βοηθούν στην παρακολούθηση των οδηγιών. Οι πέριθρες για τη μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή. Δύο γλώσσες για να επιλέξετε. Πέντε επίπεδα έντασης ήχου ώστε να ακούτε τη φωνή καθαρά και να χρησιμοποιείτε τη συσκευή οπουδήποτε. Το DeFi 5S διαθέτει καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο αυτοέλεγχο για να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν ο AED είναι έτοιμος για χρήση ή όχι. Συνοδεύεται από μια τσάντα μεταφορά AED που σα επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρί να τη βγάζετε από το σπίτι. Διαθέτει μια θήκη για το κουτί πρώτων βοηθειών και μια ασφαλή θήκη για την υποδοχή του ηλεκτροδίου του AED για την προστασία του από το νερό και τη σκόνη, καθώς και ανακλαστικέ πινακίδε για χρήση τη νύχτα. Ένα λογισμικό υπολογιστή DeFi Soft που συνοδεύει τη συσκευή εμφανίζει πληροφορίε κατάσταση στι οποίε μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατά τη χρήση του DeFi 5S, όπω η ώρα του συμβάντο, η περιγραφή και το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενού, η γλώσσα των προτροπών και η ένταση του ήχου μπορούν επίση να αλλάξουν μέσω του λογισμικού υπολογιστή. Α ρίξουμε μια ματιά στο AD DeFi 5S. Η θύρα επικοινωνία, μια θύρα υπερήθρων για τη μετάδοση δεδομένων στον υπολογιστή. Ενδεικτικέ λιχνίε LED κατάσταση, βοηθάει στην τήρηση των οδηγιών. Κουμπί σοκ, προτρέπεται να το πατήσετε όταν είναι πλήρω φορτισμένο και αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Εξωτερικό ηχείο για τι οδηγίε καθοδήγηση. Κουμπί λειτουργία για την επιλογή εύρου ισχύω για τη λειτουργία παιδιού ή ενήλικου χειρολαβή για άνετη μεταφορά και εύκολο κράτημα του AED. Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και τη σύνδεση του AED με τον υπολογιστή. Υποδοχή ηλεκτροδίων για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων στο AED. Οπτικές οδηγίες για να καθοδηγεί και να βοηθά βήμα προς βήμα. Θήκη συσκευής, σκληρή έχει υψηλή αντοχή, είναι ελαφριά και παρέχει ελαστικότητα και αντοχή. Αν κάποιο είναι ανέστητο, πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν αναπνέει και αν ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Εάν δεν ανταποκρίνεται, θα πρέπει να καλέσετε αμέσω τον αριθμό τη υπηρεσία έκτακτη ανάγκη και να αναφέρετε την περίπτωση και τη θέση του. Δώστε προσοχή στην κίνηση του θώρακα και ακούστε τον ήχο της αναπνοής, στη συνέχεια αισθανθείτε τον αέρα που βγαίνει από το στόμα. Ελέγξτε το σφιγμό του τραυματία τοποθετώντα το δίκτυ και το μέσο δάχτυλο στο λαιμό δίπλα στην τραχία ή τοποθετώντα τα δύο δάχτυλα μεταξύ του οστού και του τένοντα πάνω από την κερκιδική αρτηρία. Ξεκινήστε την κάρπα το συντομότερο δυνατό, διότι μετά από 10 λεπτά η εγκεφαλική βλάβη είναι μια αναστρέψιμη και ξέρετε ότι η διάσωση του θύματο είναι πραγματικά στα χέρια σα. Χρειάζεται λίγη ώρα για να κινηθεί το αίμα κατά τη διάρκεια τη καρπά. Ω εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να πιέζετε δυνατά και γρήγορα για να αυξήσετε την πίεση ώστε να αρχίσει να ρέει το αίμα προ τον εγκέφαλο. Σπρώξτε τουλάχιστον 5 εκατοστά βαθιά για να συμπίεσετε την καρδιά και να επιτρέψετε στο αίμα να ρέει προ τα έξω. Μια πίεση 100 έως 120 φορέ ανά λεπτό είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να ρέει το αίμα. Προετοιμάστε δύο αναπνοές για να σώσετε τον τραυματία. Κρατήστε την πρώτη αναπνοή για ένα δευτερόλεπτο και παρατηρήστε αν ο θώρακας ανυψώνεται. Δώστε μια δεύτερη αναπνοή εάν ο θώρακας ανυψωθεί. Εάν ο θώρακας δεν ανυψώνεται, επαναλάβετε την κλίση του κεφαλιού και την ανύψωση του πηγουνιού και στη συνέχεια δώστε τη δεύτερη αναπνοή. Ένα κύκλο αποτελείται από 30 θωρακικέ συμπίεσει που ακολουθούνται από δύο κύκλου αερισμού. Προσέξτε να μην κάνετε πολλέ αναπνοέ ή να μην αναπνέετε πολύ δυνατά, Συνεχίστε τις θωρακικές συμπιέσεις για να αποκαταστήσετε τη ροή του αίματος. 30 θωρακικές συμπιέσεις ακολουθούμενες από δύο αερισμούς. Μόλις το AED-5 ενεργοποιηθεί, θα αρχίσει να μιλάει ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες. Θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία, είτε για ενήλικες, είτε για παιδιά. Θα σας δοθεί οδηγία να τοποθετήσετε το μαξιλάρι στο γυμνό στήθος του ασθενούς, όπως φαίνεται στο πλαστικό φύλλο. Στη συνέχεια θα σας δοθεί η οδηγία να μείνετε μακριά από τον ασθενή και να μην τον αγγίξετε όσο τον DeFi 5 αναλύει τον καρδιακό ρυθμό. Αφαιρέστε τα ρούχα από το στήθος του ασθενούς. Ανοίξτε τη συσκευασία των ηλεκτροδίων. Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια από την προστατευτική μεμβράνη. Εάν το θύμα είναι ενήλικας, τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο άνω δεξιό θώρακα και στο κάτω αριστερό θώρακα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τοποθετήσετε το ηλεκτρόδιο στο παιδί. Εάν το σώμα του παιδιού είναι μεγάλο, τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στη θέση του ενήλικα, εάν τα δύο ηλεκτρόδια δεν ακουμπούν. Εάν το σώμα του παιδιού είναι μικρό, τοποθετήστε το ένα επίθεμα στο κέντρο του θώρακα και το άλλο στην πλάτη, εάν το σώμα του ασθενούς είναι μικρό και τα δύο ηλεκτρόδια εφάπτονται. Αφαιρέστε τα ρούχα από το στήθος του ασθενούς. Ανοίξτε τη συσκευασία των ηλεκτροδίων. Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια από την προστατευτική μεμβράνη. Εάν το θύμα είναι ενήλικας, τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο άνω δεξιό θώρακα και στο κάτω αριστερό θώρακα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τοποθετήσετε το ηλεκτρόδιο στο παιδί. Εάν το σώμα του παιδιού είναι μεγάλο, τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στη θέση του ενήλικα, εάν τα δύο ηλεκτρόδια δεν ακουμπούν εάν το σώμα του παιδιού είναι μικρό. Τοποθετήστε το ένα επίθεμα στο κέντρο του θώρακα και το άλλο στην πλάτη, εάν το σώμα του ασθενούς είναι μικρό και τα δύο ηλεκτρόδια εφάπτονται. Δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό και μην τα παρατάτε. Ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής DeFi 5 σας δίνει την ευκαιρία να σώσετε τη ζωή κάποιου ατόμου. DeFi Soft Το DeFi Soft είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που υποστηρίζει τη λήψη δεδομένων που αποστέλλονται μέσω υπερήθρων, την ανάγνωση των ηλεκτροκαρδιογραφικών κυμάτων, τη ρύθμιση της γλώσσας και της έντασης της φωνής του DeFi 5S και την αποθήκευση των δεδομένων καταγραφής. Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού όνοφ ενεργοποιεί τον αισθητήρα υπερήθρων. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα του DeFi Soft, εισάγετε το σεριακό αριθμό της συσκευής και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ONF για να ενεργοποιήσετε το σύστημα δεδομένων του DeFi Soft το DeFi Soft θα εμφανίσει τις πληροφορίες κατάστασης που έχουν καταγραφεί κατά τη λειτουργία του DeFi 5S συμπεριλαμβανομένου του τύπου, του χρόνου συμβάντος, της περιγραφής και των ηλεκτροκαρδιογραφικών κυμάτων. Το κέρδος κυματομορφής ηλεκτροκαρδιογράφου μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 χιλιοστόμετρα, 10 χιλιοστόμετρα ή 20 χιλιοστόμετρα. Η ταχύτητα της κυματομορφής μπορεί να ρυθμιστεί σε 12,5 χιλιοστόμετρα, 25 χιλιοστόμετρα και 50 χιλιοστόμετρα. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε το ΔΕΛΤΑ ETA.